Μεγάλη έξαρση του κοκίτη που αποτελεί σοβαρή ασθένεια κυρίω για τα βρέφη καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Οι γιατροί κρούν καμπανάκι στους γονεί για επαγρύπνηση, καθώ τα βρέφη έω 4 μηνών κινδυνεύουν περισσότερο. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από το οικογενειακό περιβάλλον. Δυστυχώ υπάρχει μεγάλη έξαρση, τον τελευταίο χρόνο ακόμα περισσότερη. Δυστυχώ ο κοκίτη πιάνει πολύ τα μικρά παιδιά. Και πιάνει δύο μηνών, τέσσερα μηνών, που είναι τα πρώτα εμβόλια και κάποιε φορέ ίσω και δεν προλάβουν να δεν εμβολιαστεί το, το νεογνώστη του δύο μήνε. Ε, και εκεί υπάρχει το θέμα. Πιο μεγάλο παιδάκι μπορεί να το περάσει πολύ πιο εύκολα, παίρνοντα μία αντιβίωση, παίρνοντα ένα εισπνεώμενο. Αλλά τα μικρά δυστυχώ δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει και στο νοσοκομείο. Από ό,τι ακούω είναι το δύο και τέσσερα μηνών είναι τα παιδάκια που έχουν μπει. Οπότε είναι στη φάση που δεν έχει πιάσει ακόμα το αντίσωμα του εμβολίου. Η νόσος από κοκκίτη χαρακτηρίζεται από επιδημικέ εξάρτησε ανα τετραετία. Ενώ σύμφωνα με του παιδιάτρου οφείλεται στον μη εμβολιασμό τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Αιτία είναι ο, ο μη εμβολιασμό αρκετών παιδιών που δυστυχώ πιάνει ένα μεγάλο ποσοστό από ό,τι μαθαίνουμε. Α, και ο, ο μη εμβολιασμό των ενηλίκων που έρχονται σε επαφή με τα νεογνά. Δεν είναι κάτι το οποίο α, είναι τόσο μα τόσο επικίνδυνο. Σε ηλικίε από τι 4 μηνών και πάνω. Στι μικρέ ηλικίε μπορεί να κάνει ε, και εισαγωγή στο νοσοκομείο, και εισαγωγή στη μονάδα και μπορεί να σου κάνει πνευμολογικά προβλήματα αρκετά. Ο επίμονο βήχα που δεν υποχωρεί είναι σημάδι που θα πρέπει να θορυβήσει του γονεί. Είναι, είναι χαρακτηριστικό το σύμπτωμα του, του κοκκίτη. Ε, έχει ένα ε, χαρακτηριστικό σπαστικό συνεχόμενο βήχα. Συνήθω μπορεί να μην κάνει και πυρετό, μπορεί να μην κάνει τίποτα, αλλά ο βίχα είναι χαρακτηριστικό όταν επιμένει ένα βίχα. Μπορεί να πουν, μοιάζει με αλλεργικό, παίρνει τα αντισταμινικά, παίρνει τα εισπνεύματα και δεν, 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 δεν ε, ηρεμεί το παιδί, τότε θα πρέπει να, να, δούμε για κοκκίτι. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με του ειδικού, το κλειδί είναι ο εμβολιασμό. Ιδίω ενήλικε οι οποίοι έρχονται σε επαφή με βρέφη θα πρέπει να εμβολιάζονται επαναληπτικά κάθε 10 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν ένα εμβόλιο το οποίο είναι το, το τριπλό και έχει μέσα αντισώματα από διφθερίδα, τέτανο και κοκίτη, το οποίο οφείλουμε εμεί να το κάνουμε κάθε 10 χρόνια επαναληπτικό από 18 ετών και μετά, κάθε 10 χρόνια, οφείλει ο κάθε ενήλικα να, το, να το κάνει. Οπότε όσοι έρχονται σε επαφή με νεογνά, είτε είναι γονεί, είτε είναι θείε, είτε είναι θεί, είτε είναι ξαδέρφια, είτε είναι παππούδε και οφείλουν να κάνουν αυτό το εμβόλιο. Στο μεταξύ, τρία βρέφη εισήχθησαν τα τελευταία 24 ώρα στο παγνί, με ένα εξ να παραμένει σε σοβαρή κατάσταση.